Γεια σας, είμαι η Νικόλ. Τι κάνετε? Καλά, τι μας λες? Μην ξέρετε τι με γράφεις τόση ώρα που μιλούσα μόνη μου. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βίντεο δεν είμαι μόνη μου όπως βλέπετε. Έχω εδώ και το μοντέλο μου τη Θήμητρα. Γεια σας! Τι κάνεις? Καλά είμαι. Πώς νιώθεις που είσαι σήμερα εδώ? Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι δίπλα πολύ σε μια τέτοια makeup artist. Πάσα καλά. Σήμερα θέλω να σας δείξω ένα μακιγιάζ το οποίο θα κάνω πάνω στο μοντέλο μας τη Δήμητρα, το οποίο έχει να κάνει καθαρά με τη δομή του προσώπου και είναι ένα μακιγιάζ ολοκληρωμένο φυσικά με φωτοσκιάσεις. Θα κάνουμε φωτοσκιάσεις σήμερα, πώς να κάνουμε σωστά τις φωτοσκιάσεις και το contouring και να χρησιμοποιούμε στο πρόσωπο το φως και τη σκιά σωστά. Τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε? Εννοείται! Τέλεια! Πρώτα την προετοιμασία της επιδερμίδας, επειδή το μοντέλο μας έχει λιπαρό δέρμα, θα χρησιμοποιήσω πρώτα ένα primer, το οποίο είναι το γνωστό Professional από την Benefit, που αφήνει ένα πολύ ωραίο έτσι matte αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. Και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω πριν από το make-up ένα υγρό highlighter, το οποίο είναι από την Becca, το Shimmer Skin Perfector. Και θα χρησιμοποιήσω concealer στην περιοχή των ματιών, είναι το ProLower, το γνωστό ProLower από τη MAC, το NW25. Το σημερινό μακιγιάζ θέλει με κάλυψη, με το αποτέλεσμα, οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα make-up από τη Lancôme, είναι το Tinted Doll Ultra, 24 ώρες διάρκεια, η απόχρωση είναι το νούμερο 3. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε baking κάτω από τα μάτια για να σταθεροποιήσουμε το concealer. Παίρνω ένα πομπόν και loose πούδρα σε μορφή σκόνης. Είναι από την Kryolan η Micro Silk Powder που έχει πάρα πολύ ωραία έτσι μεταξύ νύφη. Και πάμε να περάσουμε στις αγαπημένες μας φωτοσκιάσεις. Θέλω να σας δείξω πώς να κάνουμε το contouring, αλλά σήμερα θα δούμε πρώτα με τον πιο σωστό τρόπο. Δηλαδή πρώτα με κρεμώδη στοιχεία και στη συνέχεια σετάρουμε το αποτέλεσμά μας με πούδρα αντίστοιχη. Θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν από τον Tom Ford, είναι διπλό προϊόν, το Skin Illuminating Powder Duo, που είναι στην κρεμώδη μορφή, έχει και bronzer αλλά και highlighter. Και πάω φυσικά πρώτα στο bronzer. Θα πάρω ένα κοφτό πινέλο από τα Sephora και πάμε να περάσουμε κατευθείαν να κάνουμε το contouring. Εδώ. Από το λουβού του αυτιού και κατεβαίνω. Στη συνέχεια προσέχουμε και το σβήνουμε ανωδικά, όχι καθοδικά. Πολύ ωραία. Ιδέες. Ναι. Και αυτό με την ανωδική κίνηση δεν το ήξερα. Ναι, να μην πηγαίνει εδώ κάτω. Εδώ θέλω φως να έχει. Ναι. Ω, τώρα θα πάμε στο μέτωπο. Εδώ βλέπουμε ότι η δομή του προσώπου έχουμε ένα στρογγυλό οβάλ πρόσωπο, οπότε θέλουμε να κάνουμε φωτοσκιάσεις για να γίνει η ιδανική μορφή προσώπου που θέλουμε. Και πάμε και λίγο εδώ, σε αυτά εδώ τα σημεία, στο σαγόνι και από κάτω. Και προσέχουμε πάρα πολύ καλά να κάνουμε το σωστό blending. Κοιτάζουμε δηλαδή να κάνουμε τις φωτοσκιάσεις ανάλογα με τη μορφή του προσώπου που έχουμε. Το τι θέλουμε να διορθώσουμε. Γενικά όλο το μακιγιάζ είναι φως και σκιά. Τώρα θα πάρω ένα πινέλο πιο λεπτό, είναι από την Kryolan το K12, για να κάνουμε και το contouring στη μύτη. Πάμε εδώ στα πλαϊνά της μύτης και το κάνουμε παράλληλα και blending προς τα κάτω. Να ξεκινάει εδώ, από το τελείωμα της πτυχής του βλεφάρου και να κατεβαίνει προς τη μύτη. Και στη συνέχεια παίρνω και μία μικρή ποσότητα, την πλεντάρω στο χέρι μου και κάνω και μία φυσική σκίανση εδώ.
στο άνω χείλος, στο εσωτερικό. Αυτό είναι για να κάνουμε και φωτοσκίνηση, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή, δηλαδή να κάνουμε φωτοσκίνηση στα χείλη. Τόσο το σκούρο εδώ μέσα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει με την κρεμώδη μορφή του contouring, το bronzing, και πάμε στο highlighter τώρα. Θα πάρω με το χέρι, με το δάχτυλο, με τα μοναριστές κινήσεις, ακριβώς εκεί που θα μπει και το compact highlighter στο τέλος του μακιάζ. Για να δώσουμε φως. Είναι ακριβώς πάνω από το κόκαλο, ακριβώς πάνω από το bronzing που κάναμε πριν. Και βάζω και στο κέντρο της μύτης κατά μήκος. Όχι μόνο στο σημείο εδώ που πολλές φορές βλέπουμε highlighter, εγώ το πάω σε όλο το μήκος της μύτης για, τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο μοντέλο. Βάζω μόνο στην κορυφή της μύτης. Εδώ πέρα. Ναι. Ναι, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει γενικά στα social media, ναι, στο Instagram, ναι, ότι βάζουμε μόνο εκεί. Όχι, όχι, πέρα κατά μήκος. Δηλαδή, το φως στο μακιάζ πρέπει να είναι μια κάθετη νοητή γραμμή. Από εδώ, εδώ και αν τελειώνει εδώ. Ναι. Και σγαμψή μύτη, θα σου κάνει σκίνηση εδώ. Τώρα δεν έχεις, ναι, οπότε ναι, δεν χρειάζεται. Ανάλογα με το τι θέλουμε να φωτίσουμε και τι να και κρύψουμε. Ακριβώς. Και βάζω και λίγο φως εδώ επάνω στο άνω χείλος. Και τώρα πάμε να σταθεροποιήσουμε με πούδρες όλο αυτό το αποτέλεσμα του φωτός και της σκιάς που έχουμε δώσει. Θα πάρω το Hoola από την Benefit, το γνωστό bronzer, και ένα πινέλο του bronzing, καιρούς δηλαδή, και να πάρω. Θα πάρω από τον Yves Saint Laurent το διπλό πινέλο, που είναι για το bronzing και για το ρούς. Δίνουμε περισσότερο έμφαση και ένταση στη φωτοσκίνηση και τη σταθεροποιούμε με αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάρω μία loose πούδρα από τη MAC, διάφανη, για να σταθεροποιήσω και το φως που χρησιμοποίησα πριν. Εδώ ακριβώς, κάτω από το contour, να είναι πιο sharp, πιο κοφτερό δηλαδή, πιο καθαρό. Εδώ που πέφτει το φως στο μέτωπο και στο κέντρο της μύτης. Και εφόσον έχουμε ολοκληρώσει το αποτέλεσμα με τις φωτοσκιάσεις στο πρόσωπο, πάμε να τονίσουμε λίγο τα ζυγωματικά με ρούς. Παίρνω ένα μπέζ ροδακινή από την Κριολά και πάμε κατευθείαν εδώ στα ζυγωματικά. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε φρύδια, να τονίσουμε δηλαδή το φυσικό περίγραμμα των φρυδιών, να έχει ακόμα περισσότερο ένταση. Και στη συνέχεια παίρνω το Universal Brunette, το Brock Wiki, το οποίο είναι gel μάσκαρα για τα φρύδια, από την Too Faced. Πάμε να περάσουμε κατευθείαν στα μάτια. Πρώτα θα χρησιμοποιήσω primer ματιών από τη MAC, είναι το Soft Ochre, με ένα πινέλο επίσης από τη MAC, το 239S, για να είναι ακόμα πιο φωτεινό και ακόμα πιο σταθερές οι σκιές. Χρησιμοποιήσω ένα μολύβι σκιά, είναι το 07 το καφέ, με μολύβι σκιά από τα Sephora. Πάω πολύ πολύ κοντά στις βλεφαρίδες, να κάνω σκίανση, να δώσω ένταση στο βλέμμα. Και στη συνέχεια το απλώνω, το μπλεντάρω, με ένα πινέλο blending για τα μολύβια. Το συγκεκριμένο είναι από τη MAC. Το νούμερο έχει σβηστεί, δεν το θυμάμαι. Το σβήνω ανωδικά και το βγάζω και λίγο προς τα έξω. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ μία μπέζ ζαχαρή λαμπερή σκιά σήμερα στο κέντρο του βλεφάρου για να δώσουμε φως. Στη συνέχεια παίρνω μία μπέζ ματ σκιά και πάω κάτω από το τόξο του φρυδιού για να δώσουμε φως. Εσωτερική γωνία και κάτω από το τόξο του φρύδι. Πάω με την παλέτα από Morphe, την 350, και παίρνω μία καφέ ματ θερμή απόχρωση με ένα πινέλο blending και πάμε τώρα να δώσουμε σκίανση, να δώσουμε βάθος δηλαδή στην πτυχή του μπλεφάρου. Και τώρα παίρνουμε μία καφέ σκούρα επίσης απόχρωση, λίγο πιο ψυχρή, για να βάλω στην εξωτερική γωνία. Τονίζω και το μολύβι μου ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο, έτσι
έτσι ώστε να το σετάρω και να γίνει ακόμα πιο σταθερό και αδιάβροχο. Παίρνω ένα μαύρο μηχανικό μολύβι, κοιτάμε επάνω και τοποθετώ στο εσωτερικό του βλεφάρι για ακόμα περισσότερη ένταση και βάθος στο βλέμμα. Πηγαίνω επίσης με το ίδιο μολύβι που χρησιμοποιήσαμε και στο επάνω βλέφαρο. Το μπρονζέρω το μηχανικό που είναι μολύβι σκιά και το σβήνω ρίζα-ρίζα στις βλεφαρίδες. Να ενώνεται μαζί με το μαύρο. Και θα το σταθεροποιήσουμε τις δύο ίδιες matte καφέ αποχρώσεις που χρησιμοποίησα και πριν στο επάνω βλέφαρο από την παλέτα της Morphe. Κοιτάμε πάνω. Μια μικρή ποσότητα από μία μαύρη matte σκιά με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα και πριν για να δώσω ακόμα περισσότερο σκίαση και βάθος εδώ στη γωνία, στην εξωτερική γωνία του βλεφάρου. Και κάνουμε παράλληλα και ένα πολύ πολύ καλό blending. Και τώρα θα πάρω ακόμα μία λίγο πιο λαμπερή σκιά, είναι το Tan, είναι ένα pigment από τη MAC το οποίο είναι μεταλλικό, για να βάλω ξανά στο κέντρο του βλεφάρου. Να γίνει λίγο πιο μπρονζέ. Και έφτασε η ώρα να περάσουμε στο μάσκαρα. Έχει ήδη μεγάλες βλεφαρίδες, οπότε δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα ψεύτικες, μιας και το βίντεο αποτελείται όσον αφορά, όπως είπαμε στην αρχή, στις φωτοσκιάσεις. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν την Grandiose Extreme από τη Lancôme για να δώσουμε ένα έντονο αποτέλεσμα και στις βλεφαρίδες. Και κλείσε μου. Χρησιμοποιήσω ένα compact highlighter, είναι το Mary Lumanizer, το γνωστό. Από την εταιρεία The Balm. Χρησιμοποιήσω ένα περίγραμμα κοντά στο χρώμα των χιλιών από τη Radiant, είναι το νούμερο 2. Και πάμε να περάσουμε στο κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω ένα ματ κραγιόν από τα Sephora. Είναι το νούμερο 4. Και θα ολοκληρώσω με gloss. Είναι το Volumizing Lip Booster από την Catrice, που είναι μια nude beige rose απόχρωση. Θα βάλω περισσότερο στο κέντρο των χιλιών για να μας δώσει ακόμα περισσότερο όγκο και λάμψη. Θα ολοκληρώσω το αποτέλεσμα με το All Nighter από την Urban Decay. Και έτοιμο το κορίτσι μας, πώς σου φαίνεται? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τελειά. Αισθάνομαι μια θεά. Αφέθηκα στα χέρια σου. Ευχαριστώ. Είναι, νομίζω φαίνεται το αποτέλεσμα. Νομίζω βλέπετε το πριν ακριβώς, και το μετά. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο. Εμείς το απολαύσαμε, ελπίζω να το απολαύσετε και εσείς. Αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να με παρακολουθείτε, καθώς να με ακολουθήσετε και στις σελίδες μου σε Facebook, αλλά και σε Instagram, γιατί εκεί πολλές φορές ανεβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ανεβαίνουν ποτέ εδώ στο YouTube. Να περνάτε τέλεια, φανταστικά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!